Καλησπέρα, ζωτή βουλεύτρια του ΚΚΕ, την κυρία Λιάνα Κανέλη. Κυρία Κανέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ένα πρώτο σχόλιο, πώς διαβάζετε εσείς αυτή την εικόνα που είδαμε χθες στο κέντρο των Αθηνών και στις άλλες πόλεις, και τέλος πάντων δεν τη βλέπουμε και πολύ συχνά ή όχι? Κοιτάξτε, δεν τη βλέπουμε συχνά και έχει παραπάνω από μία αναγνώσεις. Και θα είμαι δυστυχώς πολύ πικρή. Η μία ανάγνωση είναι: δεν μπορείς να αισθανθείς ευχαρίστηση και ικανοποίηση όταν έχεις μία απέραντη πορεία, πομπή κηδείας από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη. Ο κόσμος που βγήκε γιατί ήταν σε πένθος και γιατί ήταν οργισμένος. Άρα, εκ των πραγμάτων, είναι από αυτά που δεν θες να τα δεις. Δεν θες να δεις τον κόσμο στον δρόμο να πενθεί τα παιδιά που έχει χάσει. Και τους ανθρώπους που έχει χάσει, γιατί δεν ήταν μόνο παιδιά. Ήταν και άνθρωποι που δεν ήταν παιδιά. Άνθρωποι όρυποι, άνθρωποι μεγάλοι, άνθρωποι με παιδιά. Και όχι παιδιά. Αυτό είναι η πρώτη ανάγνωση που είναι, αν θέλετε, η συναισθηματική. Υπάρχει η πολιτική ανάγνωση, ότι ο κόσμος αισθάνθηκε στα σοβαρά ότι τον αφορά. Και θέλησε να παρέμβει. Και θέλησε να παρέμβει κινητοποιούμενος. Το πρόβλημα είναι αν θα υπάρξει και πώς θα υπάρξει και ποια μορφή συνέχειας στις απαιτήσεις που μπορεί να διατυπώνει ο οργισμένος πολίτης. Και προσέξτε με, είμαι πολύ προσεκτική στο να χρησιμοποιήσω τον όρο αγανακτισμένος. Γιατί ο αγανακτισμένος πολίτης δεν οδήγησε σε μια διαφοροποίηση των πολιτών απέναντι στις εξουσίες, όποιες και να ήταν αυτές, από όποιο χώρο και αν προέρχονταν. Άρα λοιπόν είναι παρήγορο ότι ο κόσμος αντιδρά και παρήγορο ότι αισθάνεται ότι τον αφορά. Και μάλιστα ένα μαζικό μέσο μεταφοράς σταθερά στροχιάς όπως είναι το τρένο. Τώρα σε ό,τι αφορά την ουσία αυτή καθ' αυτή αυτής της τραγωδίας, για να τη δει κάποιος και να αρχίσει να βγάζει συμπεράσματα τι πρέπει να ζητήσει, από ποιους πρέπει να τα ζητήσει, όχι να τα ζητήσει, να τα απαιτήσει, θέλω να είμαι ακριβής, να τα απαιτήσει. Έχει πολλές διαστάσεις στο κάδρο. Είμαστε στον 21ο αιώνα, η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ, για να πάρουμε το τεχνικό, τεχνολογικό και επιστημονικό κομμάτι, αλλά βρίσκεται στα χέρια λίγων, στα χέρια καπάτσων και στα χέρια κεφαλαιοκρατών που θέλουν να βγάζουν κέρδος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σχετίζεται και με την εξουσία και με τον καπιταλισμό και με το χρήμα. Και δεν μπορώ να κάνω τα στραβά μάτια όταν στην εμπόλεμη Ουκρανία το ασφαλέστερο μέσο για να πάει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Κίεβο ήταν να είναι 10 ώρες σε τρένο. 10 ώρες σε τρένο μπορείς να πας και με πόλεμο. Και να είσαι ασφαλής. Και να σε καλύπτουν από τις βόμβες. Να σε καλύπτουν από τα πάντα. Να έχουν κάνει συμφωνίες με το διάλογο, με τον εχθρό τους και να μπορεί να ταξιδεύεις. Εν καιρό πολέμου, ασφαλής. Εσύ και η συνοδεία σου. 10 ώρες. Να κοιμάσαι στο τρένο, να πίνεις το τρένο, να δουλεύεις στο τρένο και να φτάσεις τον προορισμό σου. Και την ίδια ώρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μετράς αντί για 55 λεπτά, 57 νεκρούς. Άρα μπορεί ο κόσμος να καταλάβει τι διαφορά έχει ο λαός, ο εργαζόμενος, από το κεφάλαιο. Να σας προβοκάρω λίγο. Αν είχαμε τώρα έναν φιλελεύθερο ή νέο φιλελεύθερο στην παρέα, θα σας υπενθύμιζε ότι το κομμάτι της ευθύνης εδώ αφορά στη διαχείριση του δικτύου, σε εργατοπατέρες που είπε σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, θα το απαντούσα στο και δημόσιο σκέλος δηλαδή αυτής της ιστορίας και όχι στους Ιταλούς που εκτελούν το μεταφορικό έργο. Τι θα το απαντούσατε? Ναι, ακούστε με, θα του απαντούσα ότι τέτοιου είδους επικοινωνιακά τρικάκια σε άνθρωπο του κουκουέ δεν περνάνε. Και δεν περνάνε καθόλου. Και δεν περνάνε, δεν πέρασανε ποτέ. Το κουκουέ δεν πίστεψε ποτέ ότι επειδή θα αποκτήσει μαύρο πρόεδρο η Αμερική θα πάψει να έχει ρατσισμό. Και είδε με μαύρο πρόεδρο να κλιμακώνεται και να φτάνει στην πιο αντιρατσιστική του μορφή. Ούτε πίστεψε ποτέ ότι επειδή ο Τραμπ ήταν businessman θα γινόταν πιο businessnoidός δημοκρατικός ο κόσμος. Δεν κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Αλλά το κουκουέ δεν ήταν εκεί όταν χειροκροτούσαν τον Αζωφίτη. Δεν ήταν στο κουκουέ, μέσα στη Βουλή. Ήταν πλήν και δαιμονίων. Να και έπιασε το μεγάλο κάδρο. Να πάω στο μικρότερο κάδρο. Το μικρότερο κάδρο του αυτού του μεγάλου κόσμου, όπου μπορεί να ταξιδεύει με ασφάλεια, άμα είσαι εξουσία και λεφτά, με ένα τρένο μέσα στον πόλεμο. Να πάω στο μικρότερο κάδρο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενοποιήσει, λέει, το σιδηροδρομικό τη δίκτυο. Δια των λαών τη, δια των επιβατών τη,
δια του φθηνού ενιαίου εισιτηρίου, ας πούμε, τι είναι. Κομμουνιστικός παράδεισος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήρε τα τρένα, πήρε όλους τους οργανισμούς των σιδηροδρόμων και έσπασε τα κέρδη που μπορεί να έχει κάποιος από το να κόβει εισιτήριο κατά το δοκούν και με το τρένο που νομίζει τις αρεσκίες του και με τα δρομολόγια τις αρεσκίες του και με το προσωπικό τις αρεσκίες του και με τις συνθήκες εργασίας τις αρεσκίες του να βγάζει λεφτά. Κανένας δεν έγινε από φιλάνθρωπος ιδιοκτήτης σιδηροδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών. Ακόμα και αν είναι κράτος, το κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα άθροισμα αστικών συμφερόντων με τη μορφή κυβερνήσεων. Άρα πάλι με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Το κράτος ανταγωνίζεται το ίδιο πράγμα. Δεν λέγαμε και για την τηλεόραση. Mm-hmm. Ότι αν θα είναι μια ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου, αλλά θα ανταγωνίζεται τα ιδιωτικά κανάλια με τους ίδιους όρους του παιχνιδιού. Λοιπόν, όταν παίζεις το καπιταλιστικό παιχνίδι, οι επιβάτες είναι η εσχατιά. Η εσχατιά, το τελευταίο κομμάτι είναι. Μα το τελευταίο κομμάτι. Γιατί, για παράδειγμα, έχεις ελεύθερη μετακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, αλλά μετακινηθείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ταυτότητά σου, συνεπάγεται πολλά λεφτά. Εδώ πληρώνεις διόδια από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζεσαι πόσο κοστίζει η μετακίνηση στην Ευρώπη. Άρα πήρανε και τη μετακίνηση. Πήρανε και τις βαλίζες στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Πήρανε και τον έλεγχο του εναερίου χώρου. Αλήθεια, επειδή μιλάτε σήμερα για τα διόδια, εσείς την ακούτε αυτή την κριτική περισκόπημης απαξίωσης του σιδηρόδρομου ώστε να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα που κερδίζουν από τους δρόμους, που εμπορεύονται τα καύσιμα κλπ? Κύριε Μελιγόνη μου, τους αριθμούς κοιτάω. Κοιτάω τους αριθμούς και κοιτάω την πραγματικότητα. Mm-hmm. Πήραμε τρένα και μας τα φέρανε εδώ και μας τα προσιάσανε χρυσό βέλος, ασημένιο βέλος, το σούπερ βέλος που θα πηγαίνει πολύ γρήγορα στη Θεσσαλονίκη, αυτό που πετάξαν οι άλλοι βαφτίζοντας το τρένο απόπατο. Τα σαπάκια της Ελβετίας, λέτε. Τα σαπάκια της Ελβετίας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ξέρω επίσης κάτι άλλο. Ότι είχε 700 εκατομμύρια χρέος ο ΣΕ. Του τα χαρίσαμε mm-hmm. όταν τον πήραν οι Ιταλοί. Τον πουλήσαμε για 45 εκατομμύρια, τόσα εισέπραξε ο ελληνικός λαός, και με 50 τα εκατομμύρια το χρόνο επιδότηση για να συντηρείται. Και έρχομαι και ρωτάω, αυτά τα 700 που χαρίσαμε, σε ποιον τα χαρίσαμε? Δεν τα χαρίσαμε απλώς. Τα φορτώσαμε στην πλάτη του ελληνικού λαού. Τα φορτώσαμε. Σκεφτείτε λοιπόν, γιατί να μην βγει στο δρόμο κόσμος, ο οποίος έλεγε θα πάρω το τρένο, γιατί είμαι φοιτητής και είναι πιο φτηνό. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει δημόσια δωρεάν συγκοινωνία. Σκεφτείτε το στρατιώτη που κάνει τη θητεία του και παίρνει 9 ευρώ το μήνα από το κράτος, να πρέπει να ταξιδέψει από την Αλεξανδρούπολη στη Σπάρτη, ας πούμε, στην Καλαμάτα, αν μην μπορεί να πάει στη Ρόδο, να δει τη μάνα του ή τον πατέρα του. Ναι. Επομένως, από την ώρα που η μετακίνηση των πολιτών είναι προσοδοφόρο επιχειρηματικό κομμάτι, είτε το έχει το κράτος επιχειρηματίας, είτε το έχουν οι επιχειρηματίες που επιδοτούνται από το κράτος, είτε είναι σύμπραξη, αυτό το μαρτύριο που λέγεται σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που έρχεται ως ΕΚΑΒ των κεφαλαίων, ΕΚΑΒ του χρήματος, να στηρίξει το φτωχό μας κράτος ένας πλούσιος ιδιώτης. Αυτό είναι το ΣΔΙΤ. Και αυτό το κάνει για την ψυχή της μάνας του. Τι είναι δηλαδή, ο ερυθρός σταυρός των κερδών είναι? Οι ιδιώτες που έρχονται και επενδύουν εδώ. Mm-hmm. Αυτοί που παίρνουν τους δρόμους, αυτοί που παίρνουν τα τρένα, αυτοί που θέλουν να πάρουν το νερό, αυτοί που πήραν τον αέρα, αυτοί που πήραν τη θάλασσα. Οι Αμερικάνοι δηλαδή τι κάνουν, πληρώνουν Airbnb νίκη? Πληρώνουν οι Αμερικάνοι Airbnb νίκη? Γιατί έρχονται εδώ πέρα και φτιάχνουν βάσεις? Κυρία Κανέλη, πείτε μου. Το ναύλο για το θάνατο mm-hmm. είναι πολύ υψηλό και πληρώνεται σε ζωή. Ναι. Με ένα κερματάκι κάτω από τη γλώσσα από τους Έλληνες. Τους Γάλλους, τους Γερμανούς, τους Ιταλούς. Δεν μου λέτε, όταν το 2016 νομίζω, ή 2018, αποφασίστηκε ότι είναι φυσιολογικό να δουλεύει στον ΟΣΕ άνθρωπος στα τρένα 9 συνεχόμενες μέρες την εβδομάδα, να παίρνει ρεπό μετά την ένα τη μέρα, 11 ώρες τη μέρα. Τι να σας πω. Ξέρετε κάτι, δεν έχουμε ασκήσει δικαιώματος επιβάτες. Λοιπόν, θα σας πω κάτι για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το κάδρο. Μόνο το 2021, δεν έχω στοιχεία για το 2022, για το 2021 που έχω στοιχεία, στην Ευρώπη των σπασμένων σε κομματάκια μείγματα ιδιωτικών και κρατικών κομματιών των σιδηροδρομικών γραμμών, mm-hmm. σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν γίνει 1.300 θανατηφόρα δυστυχήματα. 1.300.
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μιλούσαμε κάποτε για πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Mm-hmm. Τώρα οι δημόσιες επενδύσεις και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέες Δημοκρατίες και επί ΠΑΣΟΚ και επί ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία μαζί και επί ΠΑΣΟΚ ΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία μαζί, επί όλων των συνδυασμών από το 2020, μην πάω τώρα στο 1821. Mm-hmm. Μην πάω. Άκουγα σήμερα κάποια σε κάπου σε ένα κανάλι από τα πολλά που κάνω ζάπινγκ και έχω παλαβώσει μέσα στον εφιάλτη αυτόν που ζούμε όλοι μας. Κάποιοι να λέει το τρανάκι του πηλίου δεν έχει ούτε walkie-talkie. Ναι. Δεν έχει και κουβαλάει οι τουρίστες. Τι να σας πω δηλαδή. Πού θέλετε να καταλήξω. Πού να καταλήξω. Ότι έχουμε εδώ πέρα έναν σταθμάρχη ο οποίος δεν κατάλαβε τι του γινότανε. Και κανένας δεν είναι υπεύθυνος γιατί δεν ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη ώρα, στην κατάλληλη στιγμή και στην κατάλληλη θέση. Θέλετε να πάμε στο επίπεδο των απαιτήσεων που μας έχουν κάνει μετά τις πανδημίες, μετά τα δημοψηφίσματα, μετά τα μνημόνια, τα 3 και τα 4, να έχουμε χαμηλώσει τον πήχη των προσδοκιών μας στο «Παναγίτσα μου να φτάσω». Άμα ο λαός ξεκινάει από το «Παναγίτσα μου να φτάσω» και δεν λέει «Θέλω να φτάσω στην ώρα μου». Θέλω να πάω με το φθηνότερο δυνατό εισιτήριο στο ακριβότερο τρένο του κόσμου. Αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει το κεφάλι το επιχειρηματικό. Πώς γίνεται να παίρνεις το φθηνότερο εισιτήριο στο ακριβότερο τρένο. Αν όμως βάλεις το λαό προτεραιότητα, αυτό είναι αυτονόητο περίπου. Είναι φυσικό, έτσι πρέπει να γίνεται. Κυρία Κανέλη, η συζήτηση για τις πολιτικές ευθύνες έχει ήδη ξεκινήσει και επειδή διαβάζω και στις ανακοινώσεις του κόμματός σας και στο ριζοσπάστη να αναφέρετε αυτό το γνωστό το κάδρο Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, αναρωτιέμαι έπειτα από σχεδόν 4 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, είναι Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ? Σας ρωτώ γιατί λένε πολλοί πως όταν φταίνε όλοι, στο τέλος δεν φταίει κανένας. Όχι, εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Mm-hmm. Για τα 4 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας φταίει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Για τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ φταίνει η ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Και ναι, για την τραγωδία των τεμπών σας ρωτάω. Αυτή ναι, έγινε τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας. Έγινε τώρα. Έγινε τώρα. Mm-hmm. Έγινε στη βάρδια της Νέας Δημοκρατίας. Όπως το μάτι έγινε στη βάρδια, δεν είπα εγώ τη λέξη αυτή, την είπε η κυρία Δούρου. Στη βάρδια της έγινε. Και έγινε στη βάρδια της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλετε τώρα να κάνουμε αυτή τη στιγμή, τώρα, σε ανοιχτούς τάφους, αποτίμηση των κομμάτων mm-hmm. και όχι της ιδεολογίας από την οποία εμφορούνται τα κόμματα mm-hmm. που είναι προκειμένο σε ό,τι αφορά την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων είναι ίδια. Mm-hmm. Είναι και οι δύο υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Είναι υπέρ και οι δύο της ύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ναι. Διαφορούν επί της ουσίας πουθενά για τα τρένα, όχι. Σε τι διαφωνούν, στη διαχείριση. Εγώ θα το διαχειριζόμουν καλύτερα, γιατί το διαχειριζόσουν καλύτερα. Στη δική μου τη βάρδια γίνανε λιγότερα δυστυχήματα, στη δική σας γίνανε περισσότερα δυστυχήματα. Στο ναι. δικό μου ήταν λιγότεροι νεκροί mm-hmm. και στο δικό σας περισσότεροι νεκροί. Όμως η άποψή τους για το σε ποιον ανήκουν τα τρένα είναι ίδια. Όλα ίδια. Μάλιστα. Είναι ευρωπαϊκή πολιτική που την εφαρμόζουν, είναι ίδια. Παίρνουν οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ίδιες. Είναι εγκληματικές αυτές οι οδηγίες. Ναι, είναι εγκληματικές. Γιατί έχουν στόχο την αξιοποίηση και το κέρδος. Και το κέρδος. Πώς θα το κάνουμε. Το κέρδος. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όλα τα δημόσια αγαθά mm-hmm. δεν είναι στα χέρια του δημοσίου. Γιατί αφού δεν είναι το δημόσιο στα χέρια του λαού, πώς θα είναι τα αγαθά του στα χέρια του λαού. Είναι το δημόσιο στα χέρια του λαού αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έχουμε κάποια σαφές. Λαϊκή κυβέρνηση που ελέγχει και έχει και κατέχει την εξουσία. Κατέχει ο λαός την εξουσία. Είναι αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Και απέτυχαν οι αντιπροσωπευτές μας, θέλετε να μου πείτε. Μάλιστα. Αν είναι έτσι, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα. Ποτέ τίποτα. Πάντοτε θα βρίσκονται θύματα mm-hmm. τα οποία είτε δεν θα ξέρουν, είτε θα μιλάνε για την κακιά ώρα, είτε θα μιλάμε για την κακιά στιγμή. Εγώ, κακιά ώρα και κακιά χώρα, μπορώ να το ακούσω. Ντρέπομαι όμως ως πολιτικός mm-hmm. να κάθομαι να συζητάω για την κακία και όχι για τον τρόπο λήψης από ποιους ποιον αποφάσεων. Ως πολιτικό όν, προτιμώ να μιλάει κάποιος για την πολιτική με όρους ανθρώπινους mm. και όχι με την πολιτική με όρους ζώου. Μάλιστα. Καλυπτόμενο σπίτι από το Αριστοτέλη και το πολιτικό ζώο. Κυρία Κανέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και σας εύχομαι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαλυστεί εις τα εξών συνετέθη των σπασμένων της σιδηροδρόμων. Το κρατάμε και αυτό. Μπας και αποκτήσουμε τρένα που να αφορούν εμάς όλους. Το κρατάμε και αυτό. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και τις επισημάνσεις. Καλό βράδυ. Και εγώ να είστε καλά.